Γιορτή του ποδοσφαίρου σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Γιορτή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, μια γιορτή που αποκονίζεται έντονα στις εξέδρες τις κατάμεθεστες από 80.000 φιλάθλους, εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου. Μια πολύχρωμη, μια φολκλωρική εικόνα στην οποία εικόνα δεσπόζει το πράσινο και το κόκκινο. Μια εικόνα την οποία δεσπόζει, όπως είπαμε, το πράσινο και το κόκκινο, είναι τα χρώματα των δύο αρκετά δημοφιλών ελληνικών συλλόγων. Και έχουμε φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Ένα φάουλ που ετοιμάζεται να εκτελέσει εδώ ο Δημήτρης Αραβάκος. Ένα πρόχειρο τείχος από τον Κοκολάκη και τον Σεμερτζίδη. Φαλσαριστά η μπάλα και πάλι το 1-0 από τον Βαγγέλη Βλάχο. Στο 24ο λεπτό του αγώνα, ο Βαγγέλης Βλάχος, μετά από την εκτέλεση φάουλ από τον Δημήτρη Σαραβάκο, βλέπουμε εδώ τους πανηγυρισμούς στην εξέδρα από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Ο Δημήτρης Σαραβάκος, φαλτσαριστή εκτέλεση του φάουλ. Στην καρδιά της άμυνας του Ολυμπιακού πετιέται ο Βαγγέλης Βλάχος με κεφαλιά. Νικάει τον Αρβανίτη. Εδώ σκόρερ ο Βαγγέλης Βλάχος. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Ολυμπιακού, κάνοντας το Παναθηναϊκός 1, Ολυμπιακός 0 στο 24ο λεπτό του αγώνα. Χρησιμοποιείται σήμερα με την ομάδα του Αντώνη Γεωργιάδη. Να ο Δημόπουλος μέσα στην παροχή σε καλή θέση, τέταρτε το με τον Αβανίτη και το 2-0. Χρήστος Δημόπουλος εδώ τρέχει να πανηγυρίσει έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Ένας μίμι γύρος τριάμβου για τον σκόρερ του Παναθηναϊκού, τον Χρήστο Δημόπουλο. Βλέπουμε να τον κυνηγάνε και να τον προλαβαίνουν οι συμπαίχτες του πολύ μακριά από την εστία που σκοράρισε, για να τον συγχαρούν, ενώ ξαναβλέπουμε τη φάση, την μπροστινή παλιά από τον Κυράστα. Φτάνει η μπάλα στον Δημόπουλο. Δεν υπάρχει παίχτης του Ολυμπιακού κοντά του. Τέτα τέτρα τον Αρβανίτη, δεν αστοχεί. Και το 2-0 για την ομάδα του Παναθηναϊκού να βαδίζει προς την επίτευξη του εφετινού ντάμπλ. Έγινε το βολέο από τον Μίνου. Βατσινίλας μέσα στην περιοχή κάνει το σουτ. Τρέχει ο Σαραβάκος, η μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα του Αρβανίτη. Να ο Δημήτρης Σαραβάκος. 57ο λεπτό του τελικού, ξαναβλέπουμε τη φάση. Εδώ ο Σαραβάκος εξωστρακίζεται η μπάλα, φτάνει στο Σαραβάκο και από κοντά, εύκολη υπόθεση πλέον για αυτόν, μια και είχε βγει εκτός μάχης ο Χρήστος Αρβανίτης. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Ολυμπιακού και κάνει το Παναθηναϊκός 3, Ολυμπιακός 0. Τον τελικό του κυπέλου Ελλάδας της περίοδου 1985-86. Σαραβάκος τώρα στο προσκήνιο, κατά δύο και από το μίχο, μέσα στην περιοχή ο Σαραβάκος, πέφτει στο έδαφος και πέναλτι. Θαυμάσια ξέφυγε ο Σαραβάκος μπροστά, καταδιώχθηκε βέβαια από το μίχο στη θέση που ήταν. Ας ξαναδούμε όμως καλύτερα τη φάση. Εδώ ο Σαραβάκος, εδώ που πήγε ο Σαραβάκος, ο μίχος δεν είχε και πολλές επιλογές από το να αναχαιτήσει με αυτόν τον τρόπο και να παραχωρήσει πέναλτι στον Παναθηναϊκό. Εκτελεστής του πέναλτι ο ίδιος ο Δημήτρης Σαραβάκος. Τον βλέπουμε να ετοιμάζεται στο βάθος. Τέτα τέτ με τον Αρβανίτη. Μπλοκάρει ο Αρβανίτης. Επιμένει ο Σαραβάκος. Κάνει το σουτ και γκολ. Ό,τι δεν μπόρεσε ο μικρός του Παναθηναϊκού να το κάνει με πέναλτι, το έκανε με φατσαριστό σουτ από δεξιά. Τον βλέπουμε εδώ να πανηγυρίζει κοντά στον κόσμο του Παναθηναϊκού. 4-0 λοιπόν, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στον 44ο τελικό του κυπέλου Ελλάδας. Στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και συγχρόνως επιτυχάνει και τον ντάμπλ, μια και είναι συγχρόνως και πρωταθλητής Ελλάδας 1985-86.
Βλέπετε τι γίνεται στις εξέδρες από την πλευρά των οπαδών του Παναθηναϊκού. Εδώ ο Γιάννης Κυράστας, τον συγχαίρει ο πρόεδρος του ΠΑΕ Παναθηναϊκός και παραλαμβάνει το κύπελο από τα χέρια της Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών, της κυρίας Μελίνας Μερκούρη. Στον αέρα το κύπελο Ελλάδας από τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, τον Γιάννη Κυράστα. Και ο γύρος τριάμβου αρχίζει. Και ενώ οι παίκτες του Παναθηναϊκού κάνουν το γύρο τριάμβου, από τα μεγάφωνα του Ολυμπιακού Σταδίου παίζεται ο ύμνος του Παναθηναϊκού. Γλυκό μεθύσι.